πάμε στη Μεγάλη Βρετανία να συνομιλήσουμε με έναν εξαίρετο ιατρό, τον κύριο Βασίλη Καραβασίλη, Έλληνα, παθολόγος ογκολόγος. Κύριε Καραβασίλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και για την αποδοχή της πρόσκλησής μας εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεοπτική σας πρόσκληση. Και βρίσκεστε και σε ένα νοσοκομείο που δέχεται μεγάλη πίεση το τελευταίο χρονικό διάστημα, σωστά? Είναι ένα νοσοκομείο αιχμής από τα μεγαλύτερα στο Λονδίνο. Είναι γενικό νοσοκομείο και ως εκ τούτου δέχεται πολύ μεγάλη πίεση από αριθμούς ασθενών που φτάνουν στα επίγοντα ή που χρειάζονται νοσηλεία. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, κύριε Καραβασίλη. Οι εμβολιασμοί στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησαν αρχικά, δηλαδή πρώτοι εμβολιασμοί ξεκίνησαν στη Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, τα πράγματα κάπως έχουν ξεφύγει. Τα κρούσματα έχουν αυξηθεί. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Είναι δύο παράλληλα ζητήματα. Ναι. Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν νωρίτερα από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Ξεκίνησαν πριν από τις γιορτές, πριν από τα Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά, το διάστημα από 4 Δεκεμβρίου μέχρι 18 Δεκεμβρίου, όπου υπήρχε μία προσωρινή αναστολή των περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν κατά τον προηγούμενο μήνα, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Είδαμε και χαρακτηριστικές εικόνες εκεί με Βρετανούς έξω από τα Χάροντς, ναι, την περίοδο των Χριστουγέννων. Χαρακτηριστικές εικόνες, γιατρέ, σωστά, που τα λέγαμε, προβλημάτιζαν, δηλαδή όδευε προς εκεί η κατάσταση. Δυστυχώς αυτό επαληθεύτηκε στις 18 του μήνα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οπότε πάθη και η απόφαση καινούριων περιοριστικών μέτρων, ενός καινούριου lockdown, και ως επέκταση 30-31 Δεκεμβρίου πάθηκαν ξανά νέα μέτρα για ακόμα πιο αυστηρούς περιορισμούς. Σκληρά περιοριστικά μέτρα. Την ίδια ώρα, βέβαια, ο Βρετανός Πρωθυπουργός κάνει βόλτα με το ποδήλατό του και σπάει το lockdown. Κοιτάξτε, να σας πω, στην Βρετανία δεν ισχύουν οι περιορισμοί, τουλάχιστον με τη μορφή που τους έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι αρκετά εύκολο να βγεις από το σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να το δικαιολογήσεις στέλνοντας κάπου ένα SMS ή κουβαλώντας ένα χαρτί, μια υπεύθυνη δήλωση μαζί σου. Και φυσικά η ατομική άσκηση επιτρέπεται, όπως επιτρέπεται και στην Ελλάδα. Οι συγχρονισμοί και οι συναθρήσεις απογορεύονται. Να σας ρωτήσω λίγο τον αριθμό των ημερήσεων κρουσμάτων σε επίπεδο Μεγάλης Βρετανίας. Δυστυχώς ξεπερνάνε τις 50.000 σταθερά ανά ημέρα. 50.000 ανά ημέρα. Ναι. Μάλιστα. Κατά πόσο σας προβληματίζει αυτό το γεγονός? Φρένο μπορεί να μπει πλέον ή έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση? Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Πολλοί μιλάνε για νέο κύμα πανδημίας, για τρίτο κύμα πανδημίας, το οποίο θα πλήξει και τις άλλες χώρες της Ευρώπης σιγά σιγά. Δεν μπορώ να πω, ούτε είμαι αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος. Παρακολουθώ και εγώ αυτά τα νούμερα. Ο καθένας μας στα πλαίσια της ατομικής του ευθύνης προσπαθεί να περιορίσει τις συναντήσεις του, τις συναναστροφές του. Τα μέτρα που έχουν παρθεί όσον αφορά την τηλεργασία και τον περιορισμό των μετακινήσεων είναι ευρεία, μένει να αποδειχθεί ότι αυτά θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Ας μην ξεχνάμε ότι μόλις πρόσφατα έχει φανεί, έχει βρεθεί μια νέα μετάλλαξη του ιού που ενδεχομένως ευθύνεται και αυτή για την μεγαλύτερη μολυσματικότητα. Πρέπει να ανησυχούμε, πρέπει να προβληματιζόμαστε για αυτές τις μεταλλάξεις του ιού και αν οι εμβολιασμοί μπορούν να τις καλύψουν. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θεωρείται μέχρι στιγμής από τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα ότι οι μεταλλάξεις αυτές καλύπτονται με τους εμβολιασμούς από τα υπάρχοντα εμβόλια που μέχρι σήμερα έχουν λάβει εγκρίσεις. Τώρα βέβαια το μέτρο της προστασίας, και αυτό μένει να αποδειχτεί και σίγουρα, δεν επιτυγχάνεται προστασία από τον ιό τη στιγμή που γίνεται ο εμβολιασμός. Θέλει κάποιες μέρες, ενδεχομένως κάποιες εβδομάδες. Άρα λοιπόν, οι πολίτες, οι συνάνθρωποι μας παραμένουν ευάλωτοι αυτό το χρονικό διάστημα. Και βέβαια δεν θα γίνουν όλοι οι εμβολιασμοί μέσα σε μία μέρα. Θέλει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός. Και εκεί θέλω να πάω τη συζήτηση. Η διαδικασία των εμβολιασμών, γιατρέ, πώς κυλά στη Μεγάλη Βρετανία? Υπάρχει καθυστέρηση από τη μία, και από την άλλη ο κόσμος ανταποκρίνεται? Υπάρχουν ενδιασμοί? Ο κόσμος το περιμένει το εμβόλιο και μάλιστα το επιζητάει, το αναζητάει. Αναζητάει να εμβολιαστεί.
Αν πάμε λίγο πίσω, επειδή είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος και αυξημένος ο ρυθμός των προσδοκιών ή το εύρος των προσδοκιών από τον εμβολιασμό, από όταν ανακοινώθηκε ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο στις 7 Δεκεμβρίου, φυσικά δεν ξεκίνησαν αμέσως οι εμβολιασμοί. Άρα, αν θέλετε, ένα μικρό διάστημα λίγων ημερών, μιας εβδομάδας, μέχρι να είναι σε θέση πολλά εμβολιαστικά κέντρα να ανταποκριθούν, σίγουρα υπήρχε, αλλά δεν ήταν αυτό καθοριστικό. Οι εμβολιασμοί κυλάνε με πολύ καλούς ρυθμούς. Υπολογίζεται ένας μεγάλος αριθμός, ενδεχομένως και πάνω από 2 εκατομμύρια έχουν εμβολιαστεί μέχρι τώρα. Είναι λίγο διαφορετικό το σύστημα της επιλογής των ασθενών από ό,τι είναι στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, αλλά θεωρώ ότι είναι το πιο απλουστευμένο. Δηλαδή, ξεκίνησαν πρώτα, αν μας επιτρέπει ο τηλεοπτικός χρόνος, ξεκίνησαν πρώτα να εμβολιάζονται οι υγειονομικοί και οι ομάδες άνω των 85, καθώς και αυτοί που μένουν σε οίκους ευγυρίας ή σε άλλες τέτοιες μονάδες, και μετά ο κάθε οικογενειακός γιατρός από τη λίστα που έχει και ανάλογα τις ηλικιακές ομάδες φροντίζει να καλεί τους ασθενείς του για να εμβολιάζονται. Επίσης, οι ασθενείς έχουν διαχωριστεί ανάλογα με τα νοσήματα τα οποία μπορεί να έχουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή λιγότερο υψηλού κινδύνου, και αυτό φυσικά δίνει και κάποια προτεραιότητα. Εδώ βέβαια, κύριε Καραβασίλη, και πρέπει να σας πω, τα περισσότερα μηνύματα που δεχόμαστε αυτή τη στιγμή από τηλεθεατές είναι αν ο ιός καλύπτει αυτές τις περίφημες μεταλλάξεις. Κάναμε τη συζήτηση πριν από λίγα λεπτά. Ωστόσο, επιμένουν οι τηλεθεατές να κάνουμε μια αναφορά και να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Μήπως είναι λίγο νωρίς να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα? Σίγουρα είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί από τη μία μεριά έχουμε την πίεση αυτή τη μεγάλη πανδημία και από την άλλη μεριά έχουμε τα γρήγορα αντανακλαστικά, αν θέλετε, της επιστήμης να μπορέσει να τρέξει και να προλάβει να προστατεύσει όλον τον πληθυσμό. Οπότε ενδεχομένως μπορεί να έχουμε κάποιες γρήγορες εκτιμήσεις. Παρ' όλα αυτά, οπότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια θολά τοπία, δηλαδή κάποια, αν μου επιτρέπετε τον όρο, τα περνάμε λίγο στον ντούκου, κάποια ζητήματα. Δεν θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Θεωρώ ότι από τα δεδομένα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, τα εμβόλια είναι προστατευτικά, δίνουν, παρέχουν προστασία κατά των συγκεκριμένων μεταλλάξεων που, αν θέλετε, έχουν ανιχνευτεί και έχουν ανησυχήσει. Όπως, ας πούμε, γίνεται με τη γρήπη. Όλοι ξέρουμε ότι το εμβόλιο της γρήπης περιλαμβάνει τμήματα εξασθενημένου ιού από στελέχη της προηγούμενης χρονιάς. Άρα, λοιπόν, κατά αναλογία, η δικιά μου αίσθηση είναι ότι ότι προστασία θα παρέχεται. Τώρα που εκεί και πέρα τίποτα δεν είναι 100%, τίποτα στην επιστήμη δεν είναι άσπρο και μαύρο. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα ή έχουμε καταλήξει αυτό το συμπέρασμα ότι πιθανότατα τα εμβόλια να μας παρέχουν ασφάλεια και σε αυτές τις μεταλλάξεις? Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία, γιατί ναι, ελέγχονται αυτές οι διαδικασίες. Ελέγχεται και αν ενδεχομένως και σε πειραματικό επίπεδο, αν αυτές οι μεταλλάξεις μπορούν να καλυφθούν από το συγκεκριμένο εμβόλιο. Δεν είναι αυθαίρετο αυτό το συμπέρασμα, επειδή υπάρχει μια μετάλλαξη και έχουμε εμβόλιο, ναι, σαν και καλά την καλύπτει. Δηλαδή, στο πλαίσιο των κλινικών ερευνών που προηγήθηκαν για να βγουν αυτά τα εμβόλια στην αγορά, είχε μελετηθεί και το ενδεχόμενο των μεταλλάξεων, γνωρίζετε? Δεν είναι εύκολο αυτό να απαντηθεί, γιατί δεν ξέρουμε τι μεταλλάξεις είχε υποστεί ο ιός τη στιγμή που γινόταν οι κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο. Οι μεταλλάξεις είναι ένα συνεχές γεγονός και μπορούν να συμβούν ανά οποιαδήποτε στιγμή. Και εμείς απλά τις ανιχνεύουμε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και αποτυπώνονται σαν φωτογραφικό στιγμιότυπο. Αυτή όμως είναι μεταλλαξιογόνος δράση ή διαδικασία, είναι συνεχής. Δεν σταματάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο που να περιλαμβάνει, ας πούμε, απλά το χρονικό διάστημα μιας μελέτης. Σίγουρα οι ερευνητές που έχουν το εμβόλιο στα χέρια τους το δοκιμάζονται και εναντί μεταλλάξεων των ιών και έχουν τα δεδομένα ότι αυτό κάτι τέτοιο παρέχει προστασία. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία μεταλλάξεις επηρεάζουν κυρίως τη νέα γενιά. Έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα? Αυτό είναι μία θεώρηση. Απ' την άλλη μεριά, όταν νοσεί ένα τόσο μεγάλο μέρος πλέον του πληθυσμού, είναι αναμενόμενο να νοσούν και οι πιο νεαρά ηλικιακές ομάδες, και οι οποίοι ενδεχομένως πολλοί από αυτούς να είναι και σιωπηροί, ας πούμε, φορείς του ιού και να μεταδίδουν και πιο εύκολα. Δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή, σαν και καλά ότι σχετίζονται με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Σε κάθε έναν που εμβολιάζεται, δίδεται και στη Μεγάλη Βρετανία και ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση τις τελευταίες ώρες αναφορικά με αυτά τα περίφημα πιστοποιητικά εμβολιασμού και ποιοι θα μπορούν να μετακινηθούν, να ταξιδέψουν.
Αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία οι περισσότεροι έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου, ελάχιστοι πρόλαβαν να κάνουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου και η πολιτεία εδώ, το σύστημα υγείας, πήρε μια απόφαση ότι η δεύτερη δόση πλέον να γίνεται σε 3 μήνες και όχι σε 3 εβδομάδες. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι για ένα διάστημα 3 μηνών θα έχουν κάνει μόνο τη μία δόση. Πιστοποιητικό σαν επίσημο έγγραφο, αν θέλετε, δεν υπάρχει κάποια στιγμή. Υπάρχει αρχείο κεντρικό, όπου μετά και την δεύτερη δόση, τουλάχιστον από ό,τι έχω ρωτήσει και από προσωπικό ενδιαφέρον, ναι, θα μπορεί ο καθένας να κάνει εισαγωγή στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και να εκτυπώνει ένα έντυπο που να λέει ότι ο συγκεκριμένος ασθενής, άνθρωπος, οτιδήποτε, εμβολιάστηκε. Μάλιστα. Αν αυτό όμως θα έχει τη μορφή επίσημου πιστοποιητικού και πώς αυτό διάφορες χώρες θα το ερμηνεύουν. Δεν έχει ακουστεί κάτι. Είστε σε ένα κεντρικό νοσοκομείο στο Λονδίνο. Δέχεται μεγάλη πίεση, όπως είπα στον πρόλογό μου. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας βρίσκονται στο κόκκινο. Ποια η κατάσταση και το ποσοστό των ανθρώπων που σε καθημερινή βάση φεύγει από τη ζωή, οι απώλειες δηλαδή. Αυτές, σύμφωνα πάλι με τα δεδομένα της τελευταίας εβδομάδας, κυμαίνονται από 500 μέχρι 1.000 θανάτους ημερησίους. Ο αριθμός αυτός φυσικά ποικίλει. Από την άλλη μεριά, το νοσοκομείο είναι γενικό νοσοκομείο, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στο Λονδίνο. Δέχεται μεγάλο αριθμό ασθενών που φτάνουν στα επίγοντα ή που χρειάζονται νοσηλεία, γιατί φανταστείτε ότι είναι ένα νοσοκομείο τεταρτοβάθμιο και καλύπτει όλες τις ειδικότητες. Οπότε υπάρχει μεγάλη πίεση κλινών τόσο ασθενών COVID, όσο ασθενών και μη COVID που πάσχουν από άλλα νοσήματα. Αυτή τη στιγμή καθημερινά από την ενημέρωση φαίνεται ότι οι νοσηλευόμενοι είναι γύρω στους 200 και είναι ένας σταθερός αριθμός την τελευταία εβδομάδα, ευτυχώς. Παρ' όλα αυτά, το νοσοκομείο προετοιμάζεται με τη δημιουργία νέων κλινών και αυτή τη στιγμή η μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς COVID μπορεί ακόμα να δεχτεί περιστατικά. Αλλά φυσικά αυτός δεν είναι πεπερασμένος. Ο αριθμός μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεφύγει η κατάσταση. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι είναι δύσκολη μεν αλλά ελεγχόμενη. Κύριε Καραβασίλη, δεν σας ρώτησα αν κάνετε το εμβόλιο εσείς ή αν θα το κάνετε. Ναι, το έκανα το εμβόλιο. Έχετε κάνει την πρώτη δόση, την πρώτη χρονιά. Μάλιστα. Ναι. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμούς από Ηράκλειο, από Κρήτη. Να είστε ευχαριστώ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους χαιρετισμούς μου στην Κρήτη. Ευχαριστώ και την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, το σκηνικό να είναι καλύτερο, πιο αισιόδοξο το κλίμα. Να είναι καλύτερο, το εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.